συναγερμός νωρίς το απόγευμα στη Λευκοσία από 4 πυρκαγιές, οι οποίες ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα. 2 πυροσβέστες αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. 6 σπίτια στην παλιά Λευκοσία καταστράφηκαν από την πυρκαγιά, η οποία άρχισε από την νεκρή ζώνη στην οδό Ερμού. Στην περιοχή του Κοτσάτη, όπου επίσης ξέσπασε τεράστια πυρκαγιά, κάηκαν σπαρτά σε μεγάλη έκταση. Από τους πυκνούς καπνούς έκλεισε για πολλή ώρα ο αυτοκινητόδρομος. Ξύπνησε νωρίς ο εφιάλτης των πυρκαγιών. Λίγο μετά το μεσημέρι, σχεδόν ταυτόχρονα σε 4 διαφορετικά σημεία, εκδηλώθηκαν μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες έθεσαν σε πλήρη κινητοποίηση τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οδός Ερμού στην παλιά Λευκοσία. 6 εγκαταλελειμμένες οικίες της περιοχής παραδόθηκαν στις φλόγες. Η πυρκαγιά φαίνεται ότι εκδηλώθηκε στη νεκρή ζώνη και επεκτάθηκε στις ελεύθερες περιοχές. Η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα, αφού η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη. Οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν στη σκηνή, λόγω της επικινδυνότητας που υπήρχε, ζήτησαν να εκκαινωθεί η περιοχή. Έχουν καεί συνολικά 6 παλιά ακατοίκητα σπίτια και διάφορα άλλα αντικείμενα και χόρτα, αντιλαμβάνεστε, λόγω του καιρού που βρίσκονταν στον χώρο. 2 πυροσβέστες αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η πυροσβεστική ανταποκρίθηκε άμεσα μαζί με πάρα πολλούς εθελοντές και κατοίκους της περιοχής. Κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Τα αίτια της πυρκαγιάς ακόμη δεν είναι γνωστά, θα διερευνηθούν. Μάλλον ο πυρήνας της πυρκαγιάς, η αιστεία της, βρίσκεται στην νεκρή ζώνη. Στο έργο της πυρόσβεσης συνέβαλαν και πυροσβέστες από τη Λάρνακα και την ΕΜΑΚ, που επιστρατεύθηκαν για να ενισχύσουν την όλη προσπάθεια. Οι συνάδελφοί τους που υπηρετούν στους πυροσβεστικούς σταθμούς της Λευκοσίας ασχολούνταν με την κατάσβεση άλλων 3 πυρκαγιών που βρίσκονταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα. Στην περιοχή του Κοτσάτη κάηκε 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο, κυρίως με σπαρτά. Οι γεωργοί μάταια προσπαθούσαν να σώσουν τα σπαρτά τους, τα οποία τελικά έγιναν στάχτη. Εμείς είχαμε τη φωτιά, ήρθαμε βουρητή να προσπαθήσουμε να γλιτώσουμε κάτι που τα σπερμένα μας. Τίποτε δεν έγλειπες, νεκρούσαν όλα. Δεν εθερήσαμε ούτε σκάλπ. Μεγάλη ζημιά, μεγάλη καταστροφή. Κρίμα ο κόπη του ανθρώπου, του κόσμου. Πολύ ζημιά. Μεγάλη ζημιά. Οι πυκνοί καπνοί, οι οποίοι ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση, κάλυψαν την περιοχή. Η αστυνομία αναγκάστηκε να σταματήσει για κάποιο χρονικό διάστημα την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο μέχρι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα και να αποκατασταθεί η ορατότητα. 2 ώρες για τη φωτιά μου την Μπαρβάρα. Ξεκίνησαμε το άρχιτα κάτω λέσα, πήραμε τηλέφωνο στην πυροσβεστική ότι θέλασε βοήθεια με γεωργικούς ελκυστήρες. Εντοπίσαμε που την Μπαρβάρα, που το Πέραχωριο, που τον Κοτσάτη, οι άνθρωποι όλοι μαζευτήκαμε να βοηθήσουν, να ζήσουν τη φωτιά, γιατί είναι μεγάλη ζημιά. Οι άλλες 2 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν λίγο μετά το μεσημέρι, η μία στην περιοχή Περιστερώνα Σορούντας και η άλλη στο Παλιομέτωχο. Καήκαν ξηρά χόρτα, αγριαβλάστηση και άχρηστα υλικά. Η πυροσβεστική υπηρεσία απευθύνει έκκληση στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, αφού λόγω της αύξησης των θερμοκρασιών υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.